Λοιπόν, θέλω να καταλήξω ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο που λέει ότι όλοι περάσαμε δυσκολίες μέχρι εδώ, αλλά καταφέραμε αυτό που το 2015 φαινόταν απίθανο, να βγούμε από τα μνημόνια. Και όλοι μαζί, με την έννοια ότι δεν έμεινε κανένας πίσω στη διαδρομή, δεν έπεσε κανένας από το κάρο, δεν έμεινε κανένας μόνος, το αβοήθητος. Τώρα είναι η ώρα, στοχευμένα, να βοηθήσουμε, να ελαφρύνουμε και αυτούς που έβαλαν μεγαλύτερη δύναμη για να πάει το κάρο μπροστά. Γιατί όμως... Η άλλη πλευρά λοιπόν έρχεται και λέει, γενικόλογα, χωρίς να εξειδικεύει, χωρίς να κοστολογεί, μειώσεις φόρων, μειώσεις φόρων, μειώσεις φόρων, γενικόλογα. Μα κύριε Σαραντάκο, πείτε μου, υπάρχει κανένας πολιτικός που να μην του αρέσει να λέει μειώσεις φόρων? Υπάρχει κανένας πολιτικός που να μην του αρέσει να λέει εύκολα, εύκολα λόγια, τα οποία ακούγονται πολύ ευχάριστα στα αυτιά των πολιτών? Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν είναι, αν θέλει να πάει, για παράδειγμα, την φορολογία των επιχειρήσεων με μιας από το 29 στο 20, 20. Και να δώσει και τη δυνατότητα μείωση φορολογίας των μερισμάτων στους μετόχους των επιχειρήσεων, είναι μια ελάφρυνση σημαντική για τους επιχειρηματίες. Θα ευνοήσει κυρίως τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πάρα πολύ μεγάλα κέρδη να έχουν ακόμα περισσότερα. Αυτό μόνο του κοστίζει 1,5 δις. Άρα και λοιπόν, ακούστε, καθίστε τώρα, μιας και δεν κάνω debate με τον Μητσοτάκη, να κάνω με εσάς. Λοιπόν, ακούστε με λοιπόν τώρα. Αυτό το 1,5 δις είναι όσο όλα τα μέτρα που εξαγγείλαμε στο Ζάπιο και αφορούν όλη την κοινωνία. Εδώ αφορεί μόνο μια συγκεκριμένη κατηγορία, τους επιχειρηματίες. Για πείτε μου λοιπόν κάτι. Τις επενδύσεις, κύριε. Για πείτε μου λοιπόν κάτι. Κύριε Χασαπόπουλε, εξηγήστε μου κάτι τώρα. Γιατί το επενδύσεις, ξέρετε πόσα χρόνια το ακούμε? Ο κ. Σαμαράς τα ίδια δεν έλεγε. Τι έλεγε ο κ. Σαμαράς? Ελληνικό, κύριε Πρόεδρε. Θα πάμε και στο ελληνικό. Ότι μόλις θα κάνω σε δύο μέρες, δύο εβδομάδες, θα το κλείσω. Εντάξει, θα πάμε και στο ελληνικό, αλλά απαντήστε μου σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πού θα βρεθούν τα λεφτά, πού θα βρεθούν οι πόροι για να... Ένας επιχειρηματίας, αν έχει κέρδη και δεν πληρώνει τόσα πολλά στο κράτος, μπορεί αυτά τα λεφτά να τα επενδύσει. Για πείτε μου λοιπόν, κύριε Χασαπόπουλε, εσείς που τα λέτε πολύ ωραία, γιατί λοιπόν αυτά δεν τα κάνανε όταν κυβερνούσαν το 10 στο 15 και τα κάνουν τώρα? Γιατί δεν φέρανε επενδύσεις? Γιατί, πείτε μου μια επένδυση που φέρανε. Εμείς που μας λένε ότι είμαστε εχθροί των επενδύσεων, έχουμε κάνει δεκάδες, εκατοντάδες επενδύσεις. Σας απαντούν, κύριε Πρόεδρε, η ανάπτυξη στο 2 και 2,5% δεν ήρθε με κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά ήρθε με επενδύσεις. Με επενδύσεις οι οποίες γίνανε για πρώτη φορά. Αυτό που το 2018, μια μεγάλη επένδυση, ακούστε με, ήταν το 2018, θα σας πω και για το ελληνικό. Το 2018 η Ελλάδα έχει ρεκόρ ξένων άμεσων επενδύσεων δεκαετίας. Σας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι έφερε τη Φραπόρτ και εσείς απλά την υλοποιήσατε επειδή άλλαξε η κυβέρνηση. Σας λέω ένα παράδειγμα τώρα. Ότι τη Φραπόρτ την πολεμούσατε εσείς ως αντιπολίτευση και το υλοποιήσατε ως κυβέρνηση μετά. Σας λέω εγώ ένα παράδειγμα. Δεν λέω μόνο για τη Φραπόρτ. Εμείς φέραμε την επένδυση στα 14. Ήταν μια επένδυση που ήταν στα χαρτιά και εμείς την κάναμε πράξη. Εμείς την κάναμε πράξη. Φέραμε μια μεγάλη επένδυση που είναι από την Παπαστράτος, που είναι μία από τις τρεις σε όλο τον κόσμο. Εδώ παράγονται τα ειδικά αυτά καπνικά μηχανήματα που εξάγονται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και παίρνουν ελληνικά καπνά. Κάναμε επένδυση στα ναυπηγεία της Σύρου, πάρα πολύ σημαντική επένδυση. Επεκτείναμε τη σύμβαση για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκατοντάδες επενδύσεις στον χώρο του τουρισμού. Πηγαίνετε να δείτε στην Αθήνα. Πώς, όλα Πρόεδρε, τα ξενοδοχεία ήταν κουφάρια. Τώρα όλα τα ξενοδοχεία ανακαινίζονται. Έτσι, παντού. Αλλά δεν αλήθεια, θέλω να μείνω σε αυτό. Μια στιγμή, πάω στο ελληνικό. Να σα ρωτήσω κάτι. Μια πάω στιγμή, στο ελληνικό, γιατί εκεί μα χρωστάγανε, δεν θα μα πάρουν και το βόδι τώρα. Θα σα απαντήσω και σε αυτό. Ωραία, γιατί... πείτε το ελληνικό για να. Το ελληνικό είναι μια επένδυση σύμβολο. Συμφωνείτε και εσεί αυτό, υποθέτω. Όχι απλά συμφωνήσαμε. Όχι απλά συμφωνήσαμε, αλλά βρήκαμε απλά μια σύμβαση. Μια σύμβαση προβληματική για το ελληνικό δημόσιο. Αυτή τη σύμβαση την προχωρήσαμε. Την αλλάξαμε. Την κυρώσαμε στη Βουλή. Βγάλαμε εμείς το προεδρικό διάταγμα, φροντίσαμε πρωτίστως να έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, κινήσαμε όλες εκείνες γραφειοκρατικές διαδικασίες που δυστυχώς μέσα από τις διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου χρονοβόρο όλα αυτά. Βρήκαμε λοιπόν ένα οικόπεδο σκέτο με μια σύμβαση προβληματική που δεν υπήρχε ούτε οριοθέτηση για αλλού, ούτε οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων, ούτε οριοθέτηση δασικών εκτάσεων, διότι η χώρα μας δεν είχε ούτε κτηματολόγιο, ούτε δασολόγιο, δεν λειτουργούσε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έτσι, το έχουμε φτάσει τώρα. Τέσσερα χρόνια όμως. Ναι, τόσο. Μα με συγχωρείτε. Πόσα χρόνια. Από πότε έχει ξεκινήσει το ελληνικό, ξέρετε? Πείτε μου, θυμάστε? Ναι, ναι, πολλά χρόνια. 2006. Ναι, πολλά χρόνια. Άρα τι μου λέτε, τέσσερα. Ισχύει αυτό που λέτε. 14. Σας κατηγόρησαν ότι 14. Περιπτώσει... Ήρθε μετά από Πανδρέο ο Γιώργος και έφερε τον Αθεμπίγιο. Τον Ισπανό αρχιτέκτονα που θα έκανε το μεγαλύτερο πάρκο στον κόσμο.
Μετά έφυγε ο Αθεμπίγιο, ήρθαν κάτι Καταριανοί. Μετά ήρθε ο Σαμαράς και έφερε την λύση με την Lambda Development, τον κύριο Λάτση. Και έφτιαξε. Μιλάμε τώρα. Και το μόνο μιλάμε. Που κατάφερε να κάνει ήταν μια σύμβαση προβληματική. Και εμείς κινήσαμε όλες τις διαδικασίες. Και τώρα έρχεται λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ ξέρει, και αυτό είναι λαϊκισμός. Ξέρει λοιπόν ότι φτάσαμε στο τέλος. Τι περιμένουμε αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή, αν δεν ξεκινάνε οι εργασίες, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ευθύνεται ο παραχωρησιούχος. Διότι ο διαγωνισμός για το καζίνο είναι προϋπόθεση για να περάσουν οι μετοχές στον παραχωρησιούχο. Ωραία. Ο διαγωνισμός για το καζίνο καθυστέρησε. Κατανοητό. Όχι με ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά διότι έπρεπε να γίνουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον παραχωρησιούχο και στους επενδυτές. Και έρχεται τώρα, ενώ ξέρουν όλοι ότι τελειώνει ο διαγωνισμός και θα γίνει το επόμενο διάστημα μέσα στον Ιούλιο, και εκ του ασφαλούς λέει: α, εγώ θα το πιστωθώ. Εντάξει όμως, να είμαστε σοβαροί. Έτσι είναι στην πολιτική τώρα. Έτσι είναι στην πολιτική. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός να καταλάβει ένα πράγμα. Αυτοί οι οποίοι μιλάνε για μειώσεις φόρων και για επενδύσεις, όταν ήταν στην κυβέρνηση, είχαν τρελάνει στους φόρους το 83% των φόρων, αυτοί τους βάλαν στον ελληνικό λαό, από τα τρία μνημόνια, και δεν είχαν φέρει ούτε μία σοβαρή επένδυση. Ούτε μία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα.